βρίσκεται στην τρίτη θέση μαζί με τον Απολλώνιο με 21. Ο Πανιόνιος κλείνει την οκτάδα μαζί με την Κόρινθο, έχει 16. Ο Απολλώνιος έχει παίξει ευθείες που είναι λίγο δύσκολο να παίξουν. Έχει παίξει όμως και οι άλλες ευθείες. Γενικά είναι παίχτες πολύ καλό του Πανιονίου. Κόλια, ζωή του, η τόση πολύ δυνατά. Από το 4, ρε Άλβαρες. Κουβανί, Φερνάντες Άλβαρες, το σερβίς. Η κόλια, η ζωή του, η τόση, το μπλοκ. Ένα περίεργο παιχνίδι της μπάλας πάνω στο φιλέ. Για λογαριασμό του Πανιονίου θα σερβίρει. Η φάιλο υποδοχή, ζωή του, η τόση. Πολύ δυνατά, στο μεγάλη διαγώνιο. Επίθεση του Απόλλωνα που μπροστά έχει τόση Τετσομπανίδου. Για να δούμε, Φάιλο, Ζωίδου, η τόση. Το μπλοκ θα σκάσει μέσα στο τερέν του Πανιονίου. Μπροστά στο δεύτερο σερ. Διάνα Φωτεινού θα σερβίρει. Κόλια, Ζωίδου, η τόση στην ευθεία. Η μπάλα περνάει. 17-15. Πάρα πολύ εύκολο να τελειώσει το πάση του Παπαδοπούλου. Διάνα Φωτεινού. Γιόλα, Ζωίδου, η τόση, το μπλοκ που της ασπάσει πάνω στα χέρια του. Τα έχουμε πει αυτά, τα σερβίς είναι όπλα επιθετικά, αλλά κρύβουν και αυτούς τους κινδύνους να δυσκολέψεις την απάτηση της αντίπαλης ομάδας. Ζωίδου από την πίσω φωνή, τόση, στο κενό. Το σχόλιο από τον Άρη Μακρόπη για μια ακόμη φορά. Με τα εύστοιχες παρατηρήσεις μας βοηθάει στη μετάδοση στο αγώνα. Για να δούμε την τόση. Blockout, παρόλο που σερβίρει Κούση. Πιέζεις στο σερβίς, για να δούμε. Η τόση πολύ εύκολη που είχα από τον Ολυμπιακό. Σερβίρει για λογαριασμό του Πανιονίου. Για να δούμε την τόση. Δεν μπορεί εκεί η Γεωργία Τζαγκαράκη. Συνεχίζεται τραγουδίδι στο σερβίς. Συνοδεύει πάλι τη Γιόλα. Επίθεση από την Αποσκόρ. Συνεχίζει η Μάγνιτς. Έγινε υποδοχή. Δυνατή επίθεση από την τόση. Πούμε ότι στο γήπεδο βρίσκεται και ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, για να συμπαρασταθεί στην ομάδα του Απόλλωνα. Η τόση παίρνει float service. Έφερε την άμυνα η Κόλια. Δυνατό χτύπημα από την τόση και τέσσερες ήττες εκτός. Είναι στην τρίτη θέση με 40 βαθμούς και με σετ 42-15. Η τόση κάνει την υποδοχή, παίρνει και την επίθεση. Φιλές. Καλή υποδοχή από τη Γιόλα. Με πολύ δύναμη τόση. Δεν μπορεί να βγάλει άμυνα έρθεις. Υποδοχή από τη Γιόλα. Με πολύ δύναμη τόση. Περνάει το μπλοκ. Είναι στο 10-11. Συνεχίζει να μην μπορεί να πάρει πόντους ο Απόλλωνας. Αλλά θα πάρει τώρα. Μια πολύ δύσκολη πάσα του Ζωίδου. Η Άλβαρες στο πλάσε, η Κόλια. Η Ζωίδου, πολύ καλό το καρδί από την τόση, από το μη. Αντινών για το έργο της οικογένειας και της εταιρείας στην ελληνική κοινωνία. Τόση, η μπάλα θα σκάσει στο τερέν του Πανιόνιου, σκολά. Για να δούμε την Λογαρά. Άλβαρες, Φάιλο, η ζωή του, έρχεται η τόση, θα καρτώσει πολύ δυνατά. Θα σπάσει τον μπλοκ τον Άλβαρες. Άλλο από το μπλοκ, για να δούμε, η ζωή του, ξανά η τόση δυνατά, το μπλοκ από πλευρά Πανιονίου. Τρίτη μπάλα η τόση, ναι, θα σπάσει τον μπλοκ, παρόλο που ήταν τρίτη συνεχόμενη πάσα συνέχεια εκεί. Για να δούμε την κόντρα επίθεση, Λογαρά. Θα σπάσει μπάλα στο μπλοκ, ζωή του, η τόση πολύ δυνατά.
Πολύ ωραίος πόντος. Η ανάγκη. Σε καλή πάσα από την κόλια. Περνάει. Η ζωή του θα σώσει προς την ίδια. Να παιδί το σακαρφώσει ή λάου. Αλλά όμως υπάρχει φιλέ. Υπάρχει φιλέ σερβίς. Υποδοχή, ρογαρά. Του φάιλο. Η κόλια θα φέρει. Για να μην πετυχώ στον αέρα ψηλά περνάει. Το πλασένια περνάει το μπλοκ που γίνεται από Φωτεινάκη. Παπαδοπούλου, Σβίγιοβιτς, η Ρούση. Για να δούμε, Τσοπανίδη έρχεται δυνατά. Άουτι νομίζω, μέσα. Πολύ όμορφη απόκρουση από την Τζαγκαράκη. Σβίγιοβιτς, Γιόλα. Για να δούμε, έρχεται πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά ετώσει. Πολύ όμορφο χτύπημα. Κόλια που δεν μπορεί να τελειώσει την μπάλα. Κοιτάξτε απλά να περάσει την μπάλα. Και έρχεται η πτώση. Πολύ καλή υποδοχή. Η Καραπολίδου από την άμυνα τη ζώνη 1 δεν μπορεί να τελειώσει την μπάλα. Η πτώση. Παίζει στο 6. Από τη φύλλα βγαίνει μια πολύ καλή άμυνα. Πέσε. Παίρνει το πλούτο. Από τη Λίπερο. Καπούνα Καλαμάτας. Τη Γιόλα. Πολύ καλό παιχνίδι. Με την τόση να παίρνει τώρα. Δεν βγαίνει καλά η πάσα. Και έρχεται σε μια χαροσερβή. Δυσκολεύει την υποδοχή της Μπαλά. Βγαίνει άνοιγμα από τη Φύλλο. Επίθεση από την τόση, μέσα από πλασέ από την τόση. Πάλι πλασέ. Βγαίνουν οι άμυνες και τις δύο ομάδες. Με δύναμη τόση χτυπάει την μπάλα και παίρνει τον πόντο για την ομάδα του Απόλλωνα. Κακή υποδοχή. Περνάει η μπάλα από την Καραπουλίδου. Με πολύ δύναμη τόση θα σημαδεύσει. Υποδοχή από την Μπαλά. Καραπουλίδου δεν μπορεί να τελειώσει την μπάλα. Βγαίνει η άμυνα από τη Φύλλο. Δύσκολη πίσω από την τόση. Αβράδια της άμυνας με 6-2. Η Αποστολοπούλου και την τρέψει πάρα πολύ την υποδοχή των παίχτων. Η Ζωήδου δίνει την μπάλα στην τόση που κάνει ένα πολύ καλό χτύπημα άμυνα από τη Μάγνης. Πάσα του Καραπουλίδου. Βγαίνει η άμυνα από τη Φύλλο. Δυνατά η τόση, δεν μπορεί η Πετρινόλη και από καλή υποδοχή. Η Μάγνης δεν μπορεί να τελειώσει την μπάλα, σπάει μπάλα στο μπλοκ. Έρχεται από τη ζώνη 2. Όλοι που βρίσκονται εδώ, στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτα, παρακολουθεί την αναμέτρηση ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον Πανιόνιο. Λεωνίδου για την ομάδα του Απόλλωνα μαζί με την Άνια Φάιλο. Για να δούμε, η τόση θα σερβίρει. Φάιλο! Η απόκρουση δεν ήταν η καλύτερη δυνατή πλευρά. Έτοιμη να σερβίρει. Για να δούμε τον πρώτο χρόνο την καρέλα και να η τόση. Παπαδοπούλου θα κάνει την ποδο... Για να η τόση. Σημαδεύει το λίτερο. Στο σέρβις η Αναή Τόση. Για τον Απόλλωνα. Τόση συνεχίζει το σέρβις. Με το πόδι του φιλέ η μπάλα περνάει στο κήπεδο. Το πέφτει, αλλά παρακολουθούσε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Προσπαθεί να την ενθαρρύνει, να την βοηθήσει να πει πάλι στην ενδείξη του σεφ και του παιχνιδιού. Ένα
πολύ καλό σέρβις από την Τσερβίρ για τον Απόλλωνα για να έχει τόση. Καλό σέρβις, δεν βγαίνει καλά η υποδοχή, δύσκολο στο παιχνίδι. Στη θέση του Νικοπούλου, η τόση είναι στο σέρβις. Πολύ καλό σέρβις. Ο οποίος έχασε μια διαφορά 7 πόντων. Και προσπαθεί τώρα να... για να έχει τόση. Float service. Δεν είναι καλή υποδοχή από την Magnus. Να περάσει την μπάλα η καραφουλή. Συνέχεια λοιπόν στο service από την τόση. Καλή υποδοχή.